Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταδικάζουμε τις απαράδεκτες δηλώσεις του Υφυπουργού Υγείας που ισχυρίστηκε προκλητικά ότι η γυναικοκτονία έχει βιολογική βάση. Δεν φτάνει που έριξε τις ευθύνες για το σύνθετο ζήτημα της βίας στα σχολεία, στα γονίδια και στις αβοήθητες οικογένειες για να βγάλει λάδι επί της ουσίας το σύστημα που έχει στο DNA του τη βία, την περιθωριοποίηση των νέων, όπως και την πολιτική της κυβέρνησης. Έχει κάνει από ό,τι φαίνεται το σκοταδισμό επιστήμη, φτάνοντας να ρίχνει την ευθύνη για αποκρουστικά περιστατικά βίας κατά των γυναικών στο βιολογισμό. Και αυτά λίγες μέρες μετά τη δολοφονία της 28χρονης Κυριακής έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, γιατί το περιπολικό δεν είναι ταξί, που επιβεβαιώνει ότι για τα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων είναι εχθρός ο λαός που αγωνίζεται, αλλά μένει απροστάτευτη η ανθρώπινη ζωή. Γιατί λογαριάζεται με τη λογική του κόστος-οφέλους όλα τα αναγκαία μέτρα ολόπλευρης προστασίας των γυναικών από την πολύμορφη βία, με τη λογική του κόστος-οφέλους για το κράτος και τους επιχειρηματικούς ομίλους, η ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου δημόσιων και δωρεάν δομών, όπως συμβουλευτικών κέντρων, ξενώνων, γραμμής ως και τα λοιπά, με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Άλλωστε και σε αυτές τις μεγάλες ανάγκες το υποσυζήτηση νομοσχέδιο δεν απαντά.